Ξέρεις τι θα παίξουμε? Όχι. Τρία στα γρήγορα. Ξεκινάω. Ξεκινάς. Πες μας τρία προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης που έχεις παρακολουθήσει φανατικά, ναι, αλλά ντρέπεσαι γι' αυτό. Ένοχη απόλαυση. Έχω δει οικογενειακές ιστορίες. Ναι. Ντρέπομαι. Ναι. Και καταλαβαίνω γιατί είναι εθιστικό και κάπως το βλέπει ο κόσμος. Ξεδιπλώσου, ξεδιπλώσου κι άλλο. Θα μπορούσες να παίξεις σαν αυτούς που στις οικογενειακές ιστορίες. Αχ, ναι. Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς καθόλου. Ναι. Πήγα να δω τον Στέφανο, αλλά δεν ήταν πουθενά. Αλήθεια? Ναι, αλλά δεν ξέρω που είναι. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Άλλο. Έχω δει reality. Ποιο? Ού, καλά θυμάμαι. Ού, και από τα πρώτα, τότε. Είσαι. Τότε, δεν ξέρω. Big Brother, δεν ξέρω τι ήταν, ναι, τότε. Που ήταν, είναι... αλλάξαμε χρονιά και βλέπαν όλοι το Τζάκα και το ναι, Μπρόδρομο. Ναι, δεν ξέρω. Ερωτοδικείο έβλεπες. Λοιπόν, είσαι πολύ καλός. Έλα να πούμε την ένοχη απόλαυση. Ξέρω, με παρέες. Μπορεί να καθόμαστε και να βάζαμε διάφορα στο YouTube. Εννοείται. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Εννοείται. Μπράβο. Μπράβο. Θέλω να με κατευθύνεις. Λοιπόν, έχεις καταλάβει. Έχεις καταλάβει. Έχω καταλάβει και να εξηγήσουμε και γενικά στον κόσμο που παρακολουθεί, ναι, ότι αυτά είναι μέλη στο ψωμί του ηθοποιού. Δηλαδή, ναι, εκεί βλέπεις χαρακτήρες και μπορείς να πάρεις στοιχεία, να πάρεις θυμίσεις, ναι, να πάρεις υλικό. Όλα αυτά, αυτό το είσαι λέρα. Και το άλλο, πού ήταν εκεί. Λέρα. Αυτός ο κύριος. Ναι. Πες μας τρία χαρακτηριστικά που έχει η γυναίκα των ονείρων σου. Να με καταλαβαίνει. Η γυναίκα των ονείρων μου, πιστεύω ότι μάλλον την έχω βρει. Το ελπίζω. Έτσι πιστεύω. Το πιστεύει και εκείνη για σένα. Έλα μου, μακάρι. Το ξέρω. Έλα, είναι πολύ ωραία. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο. Να σε καταλαβαίνει. Μάλλον υπάρχει μια τέτοια σχέση. Τη δέχομαι την απάντηση. Πες μας τρία πράγματα που μπορούν να σε φέρουν εκτός αυτού. Θυμώνω και με πολύ απλά πράγματα. Ας πούμε, χθες είδα πάλι, εκεί που οδηγάω, συνήθως μόνο την οδήγηση. Πώς είναι αυτό το πράγμα που βλέπεις ότι έχει φανάρι για να στρίψεις αριστερά. Έχει ήδη πάρα πολλά αμάξια που περιμένουν στο φανάρι και πάντα είναι ένας έξυπνος ο οποίος θα περάσει τους πάντες και θα στηθεί, ναι, μπροστά. Αυτό με θυμώνει πάρα πολύ. Γιατί νομίζουμε ότι είμαστε πολύ έξυπνοι. Γιατί, έλα μωρέ, εγώ ξέρω. Άστε τώρα, αυτοί είναι βλάκες. Γιατί το κάνουμε ακόμα, γιατί υπάρχει ακόμα αυτή η νοοτροπία σε κάποιους ανθρώπους. Αυτό με θυμώνει. Πες μας τρεις σειρές της ελληνικής τηλεόρασης που θα ήθελες να έχεις παίξει. Στους Φρουρούς της Αχαΐας. Με προκαλεί. Στους Πανθέους. Πετάω όλο τα κάτι τέτοια μυστήρια, ε. Το ακούω, το ακούω. Ναι. Και στο... Το είσαι το τέρι μου, μου άρεσε. Πες μας τρία φαγητά που απεχθάνεσαι. Δεν μ' αρέσουνε οι τσιπούρες. Έγινε, δεν σε υπερεξηγώ. Ναι. Όχι, γιατί με κοιτάνε και λες, είσαι Έλληνα, ζεις στην Ελλάδα, ότι το καλοκαίρι... Το καλοκαίρι πάνε κάπου να φάνε και είμαι ο περίεργος που εγώ θα φάω. Δεν θέλω την τσιπούρα. Όχι, την τσιπούρα, λέει. Θα φάω καλαμαράκια, γαρίδες, γαύρο. Αυτό και... Δεν... Σαρδέλα, αθερίνα. Βλέπεις, δεν τρώω πολλά ψάρια. Να σου πω κάτι μεταξύ μας. Ναι. Ούτε εγώ την τρώω την τσιπούρα. Ωραία, εντάξει. Εντάξει. Και εγώ προτιμώ τα μαλάκια, Σπύρου. Συνέχισε με τα λαδιά που θα κοιτάξω. Αγκινάρες. Καλά, εμείς πρέπει να τρώμε μαζί. Και μπάμιες, αυτά δεν... Πες με τρεις γυναίκες ηθοποιούς, ναι, με τις οποίες θα ήθελες οπωσδήποτε να συνεργαστείς. Τη Σοφία την Κόκαλη, τη Χριστίνα Χιλά Φαμέλη και τη Νηρό Μπέζου. Σπύρο, ελπίζω να πέρασες όμορφα. Σπύρο, πώς πέρασες. Πέρασα πολύ ωραία. Πέρασα πολύ ωραία. Και εμείς, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να σε ξαναδούμε σύντομα. Και εγώ το ελπίζω. Και καλά γυρίσματα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.